πάνω σε ολογιότατε, τον προσήγηνε πατέρα αυτήν, συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, στην Ευρωβουλή, Δήμαρχε Καλαμάτα, Περιφερειάρχη, Πρόεδρε του Δημοκρατίου, Πρόεδρε της ΓΕΣΕΒΕ, Αντιδήμαρχοι, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο του Συλλόγου της Εστίας της Μυσσηνίας, τον αγαπητό Γιάννη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για την πρόσκληση, αλλά κυρίως γιατί είναι μια εκδήλωση ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της εστίασης και της φιλοξενίας στον ομό μας, στη Μυσσηνία μας. Διαβάζοντας το πρόγραμμα, είδα ότι είναι μια εκδήλωση που δεν μείνει στατετριμένα. Στοχεύει στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ τομέων της οικονομίας, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην εξέλιξη της εστίασης στη Μυσσηνία. Αξιοποιώντας όχι μόνο τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, όπως αυτά ακούστηκαν και νωρίτερα, αλλά κυρίως φέρνοντας σε επαφή και αξιοποιώντας τους ανθρώπους του τόπου μας. Και αυτό είναι το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα, δημιουργώντας το γόνιμο έδαφος ανάπτυξης αλλά και την κουλτούρα των διατομεακών εκείνων συνεργασιών που χρειαζόμαστε. Αδιαφυσβήτητα, η Μυσσηνία χρειάζεται περισσότερες συνέργειες μεταξύ των κινητήρων μοχλών της τοπικής μας οικονομίας, συνέργειες που θα αξιοποιούν ουσιαστικά τις δυνατότητες μας και θα μας οδηγήσουν εκεί που στοχεύουμε, στην αναπτυξιακή αειφορία. Και αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενό μας. Η ενίσχυση των συνεργειών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και βέβαια η δημιουργία και προσφορά χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών εργαλείων που θα διευκολύνουν την πορεία αυτή. Μεγάλο ζητούμενο στις μέρες μας. Βρισκόμαστε και θα είμαι λίγο αισιόδοξος, αλλά μάλλον ο ρεαλιστής. Βρισκόμαστε στην αρχή ενός νέου κύκλου στην πορεία της οικονομίας μας. Ενός κύκλου που ξεκινά με τις πιο ανεβίωνες προοπτικές, παρά την παρατεταμένη υγειονομική, ενεργειακή και πληθωριστική κρίση των τελευταίων τριών ετών. Για να έχουμε μια εικόνα, γι' αυτό χρησιμοποιείται το χαρτί, η χώρα κατέγραψε καθαρή ανάπτυξη 5,9% για το 2022, την τέταρτη ψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγώντας το ΕΠ σε όρο σόκου και αφού αφαιρεθεί ο πληθωρισμός, για να είναι συγκρίσιμο τα πράγματα, στα 192 δισεκατομμύρια ευρώ, από 184 πάνω από το 2021. Και τα δεδομένα μας θα ήταν ακόμα καλύτερα, προφανώς αν δεν υπήρχε ο πόλεμος στην Ουκρανία και αν δεν ξοδεύαμε 33 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από το 2021 για εισαγωγή καυσίμων, φυσικού αερίου, πρώτων υλών και τροφίμων. 33 δισεκατομμύρια περισσότερο πήγαμε σε αυτούς τους τομείς. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι χρήματα που αν δεν υπήρχε ο πόλεμος θα μπορούσαμε εδώ πέρα να αποτελέσουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάσα, χρηματοδοτικά εργαλεία και όλους τους κλάδους. Παρά αυτή την αφέμαξη, η οικονομία προχωρά δυναμικά όμως. Μπροστά χάρη σε δύο τομείς, τις ιδιωτικές επενδύσεις, βασικός τομέας, που παρουσιάζουν αύξηση κατά 11,5% από το 2022 και βέβαια τον τουρισμό και τις εξαγωγές με αύξηση κατά 27%. Για να έχουμε μια εικόνα, το 2018 οι δύο τομείς αυτοί, ενώ ο τουρισμός και εξαγωγές κάνανε 70 δισεκατομμύρια, ενώ πέρυσι κάνανε 101,3 δισεκατομμύρια. Άρα έχουμε μια δυναμική κατάσταση μπροστά μας και πρέπει όλοι να την αξιοποιήσουμε και στο νόμο. Σε αυτή τη δυναμική πορεία, η εστίαση ευρεώνεται ως ένας από τους σημαντικότερους κλάδους οικονομίας μας όντως. Μαζί με τη φιλοξενία και κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της χώρας. Ένας δυναμικός, δημιουργικός και καινοτόμος τομέας επιχειρηματικότητας, ο οποίος αποτελεί μαζί με τη φιλοξενία το 6% του ΑΕΠ. Απασχολώντας άμεσα, όχι έμεσα, άμεσα, πάνω από 700.000 εργαζομένους. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ σε αυτό το χώρο ακριβώς όπως είναι εστιασμένο. Και γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Αντιλαμβάνομαι ως μέρος του Κοινοβουλίου τη δημιουργία και την εφαρμογή πολιτικών που θα επιτρέπουν την ευδοκίμηση της λειτουργίας εστίασης για να υπάρξει ένα ουσιαστικό μέλλον για τον κλάδο. Η κυβέρνηση, πέρα από την γενικότερη μείωση των φορολογικών συντελεστών που έχει θεσμοθετήσει ως οικονομική πολιτική, η συγκεκριμένη κυβέρνηση αυτό το πιστεύει βιολογικά και το εφαρμόζει. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Επίσης, επέλεξαν την εμφάνιση της κρίσης τη μείωση του ΦΠΑ στην εστία, στο καφέ, τα μη αλκοολογικά ποτά στο 13%, μέτρο που είμαστε όλοι αισιόδοξοι ότι μέχρι σας το 23% θα απεγειωθεί και θα γίνει μόνιμο. Στηρίξαμε στο μέλλον του δικαστού του δυνατού με την επιστρεπτέα προκαταβολή της επιχειρήσης. Θυμάστε με τους εργαζομένους. Επιδοτήσαμε λογαριασμούς ηλεκτρικούς ρεύματος. Γενικά προσπαθήσαμε να στηρίξουμε στα πλαίσια της κρίσης άπαντας.
Παράλληλα, από τον Απρίλιο θα δοθεί δυνατότητα να ρυθμιστούν πλέον προς τα δημόσια που γίνανε τα τελευταία χρόνια και θα έχουμε ανακοινώσεις σύντομα, έτσι ώστε να δώσουμε στην επιχειρηματικότητα μια νέα μάσα, που είναι πάρα πολύ χρήσιμη και το παραλαμβάνουμε όλοι. Όλα αυτά φυσικά δεν εξαρτούν την ατζέντα μας προς όφελος της Εθνίας και της Φιλοξενίας, καθώς οφείλουμε να δούμε το σύνολο των ελληνικών φόρων που επιβάλλονται και να προσπαθήσουμε μια γενικότερη μείωση, προκειμένου να καταστήσουμε τη χώρα μας ακόμα πιο ανταγωνιστική. Με δεδομένη την ως τώρα οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, πιστεύω θα έχουμε αποτελέσματα σύντομα το επόμενο διάστημα. Ενώ τα επόμενα άμεσα χρόνια, για να μην παρεξηγηθώ, δεν νομίζω ότι είναι προεκλογικές αυτές οι δεσμεύσεις. Είμαι βέβαιος ότι με αυτή την πρωτοβουλία που πήρε εδώ πέρα ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας θα δοθεί ευκαιρία μέσα στο Δήμερο και θα έχουμε αναλυτικές κουβέντες να δούμε τις προσκλήσεις και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον τόπο μας και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να το αναπτύξουμε περαιτέρω. Έχει δίκιο ο Δήμαρχος για τις υποδομές, υπάρχουν καθυστερήσεις, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τρέξουμε στις γενικότερες υποδομές του νομού μας, αλλά απ' την άλλη τα συντηρητικά πλεονεκτήματα τα ακούσαμε ήδη. Άρα, εδώ στη Μεσσηνία, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας από τους πρώτους τόπους και πατέρα Φίλιππε, τον πρωτοείπατε κατευθείαν, όπου η μεσογειακή διατροφή αναγνωρίστηκε ως στοιχείο της παγκόσμιας άγγλης πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικά ένα τόπο με πλούσιο πολιτιστικό απόφευμα και διαχρονικές αποδείξεις του πολιτισμού της εστίασης. Νομίζω ως προς τη διατροφή ο κ. Λαζάρου, ευγνωσμένος σεφ, θα είχε να μας πει περισσότερο. Θα ήθελα να συγχαρώ πάλι τον πρόεδρο του ΣΕΠ, τον Γιάννη Πολογό, και εύχομαι αυτή η πρωτοβουλία να μην σταματήσει, αλλά να είναι τακτική και να αναφερούμε την ατζέντα μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.